νομίζω ότι με έχουν καλύψει τα παιδιά από το πανεπιστημιακό, τα προβλήματα είναι τα ίδια. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού με ποια έννοια. Πέρυσι συνταξιοδοτηθήκαν 45 άτομα όλο το 2021 και δεν υπήρξε μία μόνιμη πρόσληψη. Όλες είναι ελαστικές μορφές εργασίας, τις οποίες τα παιδιά τα έχουν όμιλους. Μέχρι 31 Μαρτίου η μία παράταση. Μέχρι 31 Δωδεκάτου η άλλη παράταση. Παράταση. Τα παιδιά πάρα πολλά είναι με προβλήματα. Υπήρξαν προσλήψεις οι οποίες ήταν έγκυες και τις πήρανε εν ώψη COVID. Και αναρωτήθηκα πολλές φορές πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν που δεν έχουν έρθει καν στη δουλειά. Δηλαδή στην ουσία δεν γίνανε προσλήψεις καμία. Υπάρχει έλλειψη υλικών. Να φανταστείτε ότι όταν μας δίνουν μάσκες κάθε μέρα, μας μετράνε τη μάσκα μία-μία που θα έπρεπε να την αλλάζουμε τρεις φορές και τέσσερις την ημέρα. Και αν λείψουμε μια μέρα, μας την αφαιρούν. Υπάρχει ένας αυταρχισμός που εγώ τον βλέπω πάρα πολύ έντονα εκεί πέρα μέσα. Σε όλο το προσωπικό, υπάρχει μία δυσαρέσκεια. Είναι η κούραση, είναι τα δύο χρόνια COVID, είναι οι άδειες που είπε και από το Πανεπιστημιακό που έχουμε άδειες όλοι από το 2020-2021 και όταν πάμε να πάρουμε άδεια μας μετράνε τις ημέρες, όχι πάνω από εβδομάδα, όχι πάνω από δύο εβδομάδες, όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, έλλειψη υλικό, αυτά. Υπάρχει και ένα υπόμνημα εδώ πέρα από το Σύλλογο, το οποίο τα έχουμε αναλυτικά.